Εσημότατε πατέρες, κύριε Δήμαρχε του Δήμου Αμφιλοχίας, κύριε εκπρόσωπε των Δήμων Γεωργίου Καρεσκάκη και Νικολάου Σκουφά, κύριε Πρόεδρε των Πολιτιστικών Συλλόγων Φλωριάδας Χρυσοπηγής Ελαιοφύτου, κύριε Πρόεδρε της Ομάδας Διοίκηση Προπονητά και παίκτης του ΑΟ Φλωριάδας, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στο καινούριο γήπεδο της Φλωριάδας. Μαζευτήκαμε σήμερα μετά από 35 χρόνια επίμονης και επίπονης προσπάθειας και αγώνα των εκάστοτε προέδρων και της διοίκησης της ομάδας, των προέδρων της κοινότητας και αργότερα των δημάρχων και των τοπικών συμβουλίων και των κατοίκων της Φλωριάδας που προσφέρουν με εθελοντική εργασία και προσωπική στο χώρο αυτό να απολαύσουμε εμείς και τα παιδιά μας ένα έργο που έλειπε από τον τόπο μας και τοποθούσαμε και το περιμέναμε όλα αυτά τα χρόνια. Η ομάδα μας, ο ΑΟ Φλωριάδας, έτυχε τα τελευταία χρόνια με προσπάθειες και τον αγώνα του Προέδρου κ. Θουμά Οικονόμου, της διοίκησης, του προπονητή, των παικτών και όσων ασχολούνται με την ομάδα, να βρίσκεται σε μια ανωδική πορεία κάθε χρόνο να ανεβαίνει κατηγορίες στο τοπικό πρωτάθλημα και η σημερινή ημέρα των εγγενείων του γηπέδου να συμπίπτει με την επιδίωξή της για την άνοδο στη ΓΑΜΑ Εθνική και να αποκτά το δικό της σπίτι, το γήπεδο αυτό, για να εκπληρώσει τους στόχους της. Στο σημείο αυτό θέλω να ευχαριστήσω το Δήμαρχό μας κύριε Απόστολο Κοιμήση, το Δημοτικό Συμβούλιο, το Τοπικό Συμβούλιο και ιδιαιτέρως τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου, τον Γιώργο τον Αλπό και το Δημοτικό Σύμβουλο, τον Μιλτιάδη τον Οικονόμου, που παρά τις οικονομικές δυσκολίες που υφίστανται λόγω της οικονομικής κρίσης, κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες και έβαλαν τέλος σε ένα έργο που ήταν στάσιμο για πολλά χρόνια και η ομάδα μας αναγκαζόταν να αγωνίζεται σε γήπεδα του νομού Άρτης. Και ευχαριστούμε τον Δήμαρχο του Γεωργίου Καρεσκάκη, τον Περικλήτο Μίγδο, για τη φιλοξενία που μας πρόσφεραν απλόχερα. Καλώντας τον Δήμαρχό μας, κύριο Απόστολο Κοιμήση, να απευθύνει χαιρετισμό, θα ήθελα να επισημάνω μερικές ελλείψεις που υπάρχουν στο γήπεδο, όπως η κατασκευή των κερκίδων, και δίνω το μικρόφωνο να απευθύνει το χαιρετισμό. Σεβαστοί πατέρες, αγαπητά μου παιδιά, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, είναι τιμή για μένα που είμαι σήμερα εδώ και μπορώ να σας πω ότι είναι η πρώτη φορά που παρίσταμε σε τελετή εγγενείων κάποιου έργου όλα αυτά τα χρόνια που ασχολούμαι με τα κοινά, γιατί θεωρούσα ότι είναι μια αυτονόητη υποχρέωση να κάνεις κάποια έργα. Αυτή είναι η δουλειά δηλαδή του Δημάρχου και των Δημοτικών Συμβούλων. Αλλά ωστόσο εδώ υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Όταν ήρθα στο γραφείο μου οι άνθρωποι της ομάδας και τοπικοί παράγοντες, ήταν τόσο μεγάλη η επιθυμία να γίνει αυτός ο χώρος λειτουργικός, που σχεδόν φτάσαν να πούν ορισμένα πράγματα που προφανώς είναι ακατόρθωτα και δεν μπορούν να είναι πραγματοποιήσιμα. Δηλαδή ότι θα αναλάμβαναν να το φτιάξουν μόνοι τους, να το συντηρούν μόνοι τους. Ήταν το μεράκι, ο πόθος, η αγωνία για να υπάρξει αυτή η υποδομή απόλυτα λειτουργική. Πρέπει να σας πω, παρά το γεγονός ότι ο Δήμος Αμφιλοχίας έχει μια σχετική οικονομική δυνατότητα στην εποχή της κρίσης, είναι εξαιρετικά δύσκολο έως αδύνατο πολλές φορές, ακολουθώντας τους κανόνες που έχει θεσπίσει η πολιτεία, να ολοκληρώσει ένα έργο με τις διαδικασίες τις οποίες επιβάλλει ο νόμος. Εάν τις ακολουθούσαμε για να φτιάξουμε αυτό το γήπεδο όπως είναι σήμερα εδώ, θα χρειαζόμασταν τουλάχιστον 5 με 6 χρόνια για να ολοκληρωθεί. Γι' αυτό ακολουθήθηκε η οδός της συνέργειας με ιδιώτες, τους οποίους οφείλω να ευχαριστήσω από τη θέση αυτή, με την ευκαιρία, την εταιρεία Τέρνα δηλαδή, την εταιρεία Προτέργεια, που χρηματοδότησαν κρίσιμες φάσεις της διαδικασίας ολοκλήρωσης του έργου, που δεν μπορούσε δημοσιονομικά και λειτουργικά ο Δήμος να ανταποκριθεί. Παρά το γεγονός ότι είχε τα χρήματα, όπως σας είπα, θέλω να συγχαρώ τη διοίκηση του Αθλητικού Ομίλου Φλωριάδας, γιατί πραγματικά ένας μικρός τόπος, όταν έχει μεράκι και πιστεύει ακράδαντα σε αυτό το οποίο επιδιώκει, φέρνει αποτέλεσμα. Το γεγονός ότι απομένει μόνο η τυπική ολοκλήρωση της διαδικασίας ανόδου είναι, πιστεύω, επιστέγασμα προσπαθειών ετών. Δεν είναι δηλαδή μια διαδικασία η οποία έγινε από τη μια στιγμή στην άλλη. Και το γεγονός επίσης ότι υπάρχουν τόσα πολλά παιδιά τα οποία θα έχουν την ευκαιρία να αθληθούν σε αυτό εδώ πέρα το χώρο, γεμίζει με αισιοδοξία ότι αυτή η αθλητική υποδομή δεν θα είναι μια υποδομή η οποία θα μείνει ανενεργός και ανεκμετάλλευτη, αλλά θα μπορεί όμως να δίνει δυνατότητα στον κόσμο να αθλείται και να
διασκεδάζει. Να συγχαρώ επίσης όλους τους ανθρώπους οι οποίοι πάσχησαν και με εξαιρετικά κοπιαστική προσωπική εργασία, που δεν φαίνεται αλλά όμως υπήρξε. Δεν θέλω να πω τώρα ξεχωριστά έναν από τους ανθρώπους οι οποίοι εργάστηκαν, αλλά εργάστηκαν πάρα πολλοί συμπατριώτες μας για να γίνει αυτή εδώ με εθελοντικό τρόπο η υποδομή. Τους συγχαίρω λοιπόν. Υπάρχουν και άλλα παραδείγματα, ξέρετε, που κατασκευάζονται αυτή τη στιγμή αθλητικές υποδομές, όπως είναι στη Στάνου, τα Σαρδίνια είναι μια λειτουργική υποδομή, τα γήπεδα εννοώ, που και εκεί ο κόσμος προσπαθεί και εισφέρει με την δυσκολία που υπάρχει σήμερα. Το Λουτρό έχει επίσης μια υποδομή πάρα πολύ καλή, την οποία τη συντηρεί η ομάδα. Υπάρχουν άνθρωποι εθελοντές οι οποίοι τη συντηρούν και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Να ευχηθώ να υπάρχει υγεία, δύναμη και τα αποτελέσματα να είναι τα καλύτερα δυνατά και για τον τόπο και για τα παιδιά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Την ΕΦΣΑ Άρτας εκπροσωπεί ο κύριος Γιώργος Γκούντας. Παρευρίσκεται και ο αντιδήμαρχος κύριος Κώστας Κοπίδης και στη συνέχεια θα πει δύο λόγια ο Κώστας ο Μασκλαβάνος, πρόεδρος τοπικού συμβουλίου Φλωριάδας. Εκ μέρους του τοπικού συμβουλίου Φλωριάδος, κύριε δήμαρχε, εκπρόσωποι του Δήμου μας, σεβαστοί ιερείς, αγαπητοί μας προσκεκλημένοι, φίλες και φίλοι συγκουριανοί μας, σας καλωσορίζουμε. Είναι νομίζω δικαιολογημένα τα συναισθήματα χαράς που σήμερα πλημμυρίζουν τις καρδιές όλων μας, το κατοίκο του χωριού μας. Χαράς γιατί ένα όνειρο που ξεκινήσαμε πριν 35 χρόνια με όραμα τότε της κοινότητάς μας, της κοινοτικής αρχής, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους προέδρους που μερικοί από αυτούς έχουν φύγει από τη ζωή, τα κοινοτικά συμβούλια, τους πρώην δημάρχους, τα τοπικά συμβούλια και εσάς κύριε δήμαρχε, γιατί σήμερα θα εγκαινιάσετε ένα έργο που εμείς οι μεγαλύτεροι θα το χαρούμε και οι νέοι μας θα το απολαύσουν. Δεν μπορούμε όμως κύριε δήμαρχε να μην δυσανισχυτούμε με την αδιαφορία της πολιτείας, γιατί τέτοιου είδους έργα έπρεπε και πρέπει να τα χρηματοδοτεί και να τα υλοποιήσει τόμως. Δεν παραβλέπουμε βεβαίως την μέχρι τώρα σήμερα αρρωγή της Δημοτικής Αρχής με τις 50 χρηματικές ενισχύσεις που συνέλαβαν μέχρι σήμερα στην κατασκευή του έργου. Θέλουμε όμως να σας διαβεβαιώσουμε στην πραγματοποίηση αυτού του έργου συνέλαβαν κυρίως η σφοδρή επιθυμία του συγχωριανού μας και ιδιαίτερα των νέων του χωριού μας που ήθελαν και θέλουν την προώθηση της αθλητικής ιδέας και σε τούτο τον τόπο και χώρο που σας καλούμε σήμερα να εγκαινιάσετε με την ευχή πάντοτε ο Θεός να σας αξιώνει για τέτοιες παρόμοιες δραστηριότητες που ασκοπούν στη βιωτική και πνευματική ανάπτυξη του τόπου μας. Παράλληλα, να σας ζητήσουμε τη συμβουλή σας και τη συνεχή πίεση προς την πολιτεία και τις αρμόδιες φορείς για την ολοκλήρωση του έργου, ώστε να έχει πλήρη λειτουργικότητα για τη στέγαση των αθλητών μας, του τόπου μας και γενικότερα της περιοχής. Σας ευχαριστούμε. Στη συνέχεια θα μας πει δύο λόγια ο πρόεδρος της ομάδας, κύριος Θωμάς Οικονόμου. Λοιπόν, εκ μέρους μου ευχαριστώ πάρα πολύ για όλους για τα καλά λόγια μου έχουν πει. Εγώ ως πρόεδρος της Φλωριάδας αυτή τη στιγμή χαιρετίζω τον πρόεδρο, τον δήμαρχο κύριο Κιμίση, για την προσφορά που έκανε στο να ολοκληρωθεί αυτό το έργο που το ζήτησα και εγώ προσωπικά το είχα ζητήσει όταν ήρθε εδώ πέρα. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Δήμαρχε να ξαναζητηθούν για να ζητήσω κι άλλα έργα. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα μου, τον προπονητή μου, τους παίκτες μου που είναι άξιοι. Μπράβο σας, να πάρουμε το πρωτάθλημα. Τους ιερείς εδώ πέρα που έρχονται μας βοηθάνε, το γιατρό της ομάδας, τους χορηγούς μας που ήταν πάρα πολύ σήμερα είναι εδώ ο κύριος Βάνας. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Ιωβάνα, γιατί μας βοήθησε πάρα πολύ. Να μην σας κουράζω όλο τίποτα, ευχαριστώ πάρα πολύ εμένα και εδώ πέρα να σηκώσουμε το κύπελλο. Έτσι, ευχαριστώ πολύ. Καλωρίζικο! Δήμαρχε, τον πρώτο γκολ. Δήμαρχε, θα παίξουμε τώρα. Κάση τέρμα, κάση τέρμα.